Με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα και ειδικότερα με τα άρθρα που αφορούν τους αγρότες, φαίνεται ο εμπεγμός σε βάρος της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Τι αποκαλύπτεται σήμερα περίτρανα? Όλα αυτά που λέγατε ότι με το νόμο 4387 του 2016, με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, θα υπάρχουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους αγρότες. Ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Που ήσατε τότε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και είχατε τότε το θράσος να επιτίθεστε και στο ΚΚΕ που έβαζε το θέμα. Και αυτό το κάνετε, δεν κάνετε σήμερα επανεπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών, γιατί πράγματι θα προκύψουν μεγαλύτερα ποσά με τον νόμο Κατρούγκαλου και θα αποκαλυφθείτε. Δεύτερο μεγάλο ψέμα. Πριν λίγο καιρό, όταν φέρατε την περιβόητη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τότε σας είχαμε πει ότι αυτό το μέτρο δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, πάλι επιτηθήκατε στο ΚΚΕ. Σας είχαμε πει ότι το μέτρο αυτό αφορά περίπου το 10% των αγροτών, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία και αυτοί ήταν μεγαλοαγρότες. Και πριν στεγνώσει η μελάνη, ήρθαν τα χαμπέρια στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών. Αυξημένα ασφάλιστρα 20%. Τότε οι φτωχότεροι αγρότες πλήρωναν 95 ευρώ το μήνα, με τα δώρα της μείωσης σήμερα πληρώνουν 115 ευρώ. Και ο εμπεγμός συνεχίζεται σε βάρος της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που συζητάμε σήμερα. Μην είστε τόσο κουβαρντάτες. Τι κάνατε? Στο άρθρο 9 ανεβάζετε το όριο των χρεών για να μπορούν να βγουν σε σύνταξη αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα ηλικιακά όρια από τα 4.000 στα 6.000. Σιγά τον πολυέλεγχο, αυτό λένε οι αγρότες. Δεν βοηθάτε κανέναν, η συντριπτική πλειοψηφία αδυνατούσε και δυνατή να πληρώσει. Και απόδειξη είναι ότι όσοι μπήκαν και στην προηγούμενη δόση των 120 δόσεων, την προηγούμενη ρύθμιση, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν. Γιατί υπάρχουν και οι δόσεις και τα τρέχοντα. Και αυτό είναι σημαντικό για τους αγρότες. Δεν μπορούν, γιατί πραγματικά η πολιτική η δική σας και των προηγούμενων, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οδήγησε στη φτώχεια, στο ξεκίνημα. Βέβαια, από την άλλη μεριά, δεν είστε τσιγκούνιδες για το κεφάλαιο τους επιχειρηματίες. Είστε πολύ απλόχεροι, τους επιχορηγείτε με πολλά δισεκατομμύρια. Για να δούμε τι κάνετε και να το δουν και οι αγρότες που τους πουλάτε αυτά τα παραμύθια. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ότι ένας χρωστάει 10-12 χιλιάδες και αυτή πράγματι είναι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών που χρωστάνε στον ΟΓΑ. Και σήμερα είναι 67 ετών. Αυτοί αν μπουν σε ρύθμιση για να πάρουν σύνταξη, πρέπει το ποσό να πέσει κάτω από τα 6.000 ευρώ. Δηλαδή το υπόλοιπο χρέος είναι 6.000. Ή αν ρυθμιστεί σε δόσεις όχι των 30 ευρώ που λέτε εσείς στη μικρότητα, των 50 ευρώ, θέλουμε περίπου 10 χρόνια. Δηλαδή είναι 600 ευρώ το χρόνο, αν πούμε 50 ευρώ επί 12 μήνες. Επομένως, θα περάσουν 10 χρόνια για να πάρουν τη σύνταξη. Και αν σήμερα είναι 67, θα την πάρουν στο 77. Και πολύ σωστά λένε οι αγρότες ότι δεν θα την πάει ο ταχυδρόμος, αλλά θα την πάει ο Άγιος Πέτρος. Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος σας. Να μαζέψετε ό,τι μπορείτε, αλλά να μην μπορέσουν να πάρουν και σύνταξη οι αγρότες. Και ακόμα, αν αυτοί μπουν στη ρύθμιση σήμερα, δεν θα αντέξουν να πληρώσουν και τα τρέχοντα, αλλά και τη δόση η οποία θα είναι στο σύνολό της, δηλαδή η τρέχουσα δόση, η μηνιαία εισφορά συν τη ρύθμιση θα είναι 170 ευρώ το μήνα. Και αν μιλάμε για ένα αντρόγινο, 340 ευρώ. Δεν μπορεί κανένας φτωχός αγρότης να ανταποκριθεί σε αυτό το ποσό. Και βάζετε και ένα επιτόκιο 5%. Και ο εμπειγμός συνεχίζεται. Τους λέτε όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση επανεπολογισμού, όπως κάνατε και με τη ρύθμιση, τους λέγατε να πάτε σε πιο μεγάλες εισφορές. Και σας ρωτάμε, πήγε κανείς? Δεν πήγε, γιατί απλώς δεν μπορούν να πάνε. Και η βάρβαρη πολιτική σας συνεχίζεται σε βάρος της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Έφυγε βέβαια ο κύριος Πετρόπουλος πριν 31 χρόνια, μάλλον με 31 χρόνια ασφάλισης, από το 1988 έως το 2019, οι γεννηθέντες του 52 αγρότες παίρνουν 340 ευρώ σύνταξη. Και εδώ ο κύριος Πετρόπουλος μίλησε για μέσο όρο κοντά στα 770 ευρώ. Και είναι και πάρα πολλοί αγρότες που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξη από τον περασμένο Ιούλη. Και κάνετε και μια άλλη αλχημία σε βάρος της αγροτιάς. Τους δίνετε εθνική σύνταξη, κυρία Υπουργέ που είστε εδώ, τους δίνετε εθνική σύνταξη 46 ευρώ. Πέρυσι 90 ευρώ φέτος από την Εθνική Σύνταξη. Και πάει περίπατο αυτό που λέγατε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πάει περίπατο αυτό που λέγατε ότι με 10 χρόνια, με 15 χρόνια θα παίρνουν τα 386 ευρώ και με 20 χρόνια τα 384. Παίρνουν σήμερα 90 ευρώ μόνο από την Εθνική Σύνταξη. Βέβαια, όταν το βάζαμε αυτό, ο κύριος Πετρόπουλος μας έλεγε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς και το σύνολο της Εθνικής Σύνταξης, οι φτωχοί και μεσαίοι αγρότες θα την πάρουν το 2032. Μπροστά σε αυτή την άσχημη κατάσταση που βιώνουν λαϊκές οικογένειες, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί αγροτιά, το ΚΚΕ έχει καταθέσει προτάσεις νόμου που απαντάνε στα προβλήματα που βιώνουν. Και σε αυτό το νομοσχέδιο καταθέσαμε τροπολογία, την οποία ανέφερε ο συγκεκριτής του κόμματός μας. Και είναι μια τροπολογία που πραγματικά μπορεί να δώσει μια ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά που στεράζουν κάτω από το βάρος αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Βέβαια, δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα κάνετε δεκτή μια τέτοια τροπολογία, γιατί απλώς δεν θέλετε να υπηρετήσετε τα συμφέροντα των φτωχών και μεσαίων αγροτών. Εμείς απευθυνόμαστε όμως στην εργατική τάξη, στη μαχόμενη αγροτιά, να μην σας δώσουν καμία ψήφο εμπιστοσύνης, να οργανώσουν τον αγώνα τους, να πάρουν πίσω όσα τους πήρατε εσείς και οι προηγούμενοι με τον αγώνα τους στους δρόμους. Ευχαριστώ.